Πιστεύουν, προσεύχονται, προσκυνούν, ζουν τα θαύματά του. Είναι συγκλονιστική η ιστορία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Ως μικρασιά της πρόσφυγας, έχω επισκεφτεί πολλές φορές το προκόπι της Καπαδοκίας. Είναι κάτι το χειροπιαστό, το βλέπεις, το ζεις. Βλέπεις το στάβλο του Αγίου που μαρτύρησε, το σπίτι του Αγά. Τα βλέπεις αυτά. Και οπωσδήποτε εδώ το προσκύνημά του είναι κάτι το συγκλονιστικό. Είναι ζωντανός ο Άγιος, υπάρχει, είναι στον καθένα μας. Είχα νοσήσει εγώ, ενώ παραθυρίζαμε στην Εύβοια. Ήταν κάτι πολύ σπουδαίο και δόξα τω Θεώ, ανάκαμψα, πήγαν όλα καλά, είχα μικρά τα παιδιά μου και γι' αυτό το έχουμε θέσει ως σημείο αναφοράς να ερχόμαστε δύο φορές τουλάχιστον το χρόνο. Τι είχατε περάσει, αν επιτρέπετε? Καρκίνο μαστού. Ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του ελληνισμού είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας, του θαυματουργού πολύπαθου ανθρώπου του Θεού, όπως παίρνουν να το χαρακτηρίσουν. Ανάμεσα μας βρίσκεται το σώμα του ακέραιο, είναι αυτός που άκουσε εκ νέου τη φωνή του Χριστού να τον καλεί στην αιώνια ζωή. Όταν είναι η γιορτή του, δεν μπορείς να περάσεις από τα Ψαχνά μέχρι εδώ. 12-2 η ώρα τη νύχτα έρχονται με τα πόδια πολύ σκόρπιση. Όταν ήμουν ένα νεαρό παιδί, είμαι πυγμάχος που με βλέπει στο ξύλο και στη φασαρία. Και μια φορά ήμουν σε έναν κήπο και βλέπω έναν από μακριά να έρχεται καμένος, κάθισε δίπλα μου και μου λέει θα σε βοηθάω σε όλη σου τη ζωή. Ήτανε καμένος. Πάω στη μάνα μου, της λέω καλέ μαμά, ήμουν παλικάρι, νέο παιδί. Τι είναι, μου λέει, σήμερα είναι 27 Μαΐου, γιορτάζει ο Άγιος. Ο πατέρας Νικόλαος είναι σήμερα εφημέριος του ναού. Διαδέχτηκε το φυσικό του πατέρα Ιωάννη Βερνέζο, ο οποίος εκπλήρωσε με ευλάβεια και σεβασμό τα ιερατικά του καθήκοντα για 56 χρόνια. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος ονομάζεται Ρώσος γιατί δεν γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα, γεννήθηκε στην Μικρά Ρωσία, περιοχή που σήμερα ονομάζεται Ουκρανία. Τον βλέπουμε όμως να είναι εχμάλωτος του Μεγάλου Πέτρου, του Τσάρου της Ρωσίας, και να πολεμά σε έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1711. Άρα υπολογίζουμε ότι γεννήθηκε γύρω στο 1690. Σε εκείνο τον πόλεμο εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους και οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πωλήθηκε σε ένα σκλαβοπάζαρο. Τον αγόρασε ένας Τούρκος ύπαρχος και τον οδήγησε στο σπίτι του, στο Προκόπι της Καπαδοκίας. Το πρώτο πράγμα που του ζήτησε ήταν να αλλάξει την πίστη του. Ο Άγιος Ιωάννης απάντησε ότι το σώμα μου μπορεί να σας ανήκει, η ψυχή μου όμως ανήκει στον Ιησού Χριστό. Άρχισαν τα βασανιστήρια, τα υπέμενε ο Άγιος με πολλή υπομονή και μάλιστα όταν έφτασαν σε ένα σημείο να πυρώνουν ένα μεταλλικό πιάτο και να το ακουμπούν στο κεφάλι του, ο Άγιος απαντούσε ότι του θύμιζε τον ακάνθινο στέφανο που φόρεσαν στην τιμία κεφαλή του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος αντιστάθηκε στεναρά σε όλες τις προσπάθειες του Τούρκου και τέλος ο Τούρκος άφησε ήσυχο τον Άγιο να διατηρήσει την πίστη του. Έγινε γνωστός για την καλοσύνη, την ταπεινοφροσύνη και την ακλόνητη πίστη του μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Άγιος εκοιμήθη το 1730 στις 27 Μαΐου. Είχε δει το τέλος του και γι' αυτό είχε ειδοποιήσει τον ιερέα ο οποίος τον κοινωνούσε και κάθε Σάββατο για να τον κοινωνήσει για τελευταία φορά. Ο ιερέας που τον κοινωνούσε είδε ένα όνειρο, τον Άγιο Ιωάννη, που του είπε «Ελάτε να βγάλετε το σώμα μου τον τάφο, γιατί ο Θεός θέλησε να παραμείνει μαζί σας ακέραιος στους αιώνες». Και κάθε βράδυ έβλεπαν ένα ουράνιο φως να κατεβαίνει, μία στήλη φωτός να κατεβαίνει από τον ουρανό και να φωτίζει τον τάφο του. Και έτσι ο ιερέας αποκάλυψε το όνειρο που είχε και αποφάσισαν να ανοίξουν τον τάφο και βρήκαν το λείψανο όπως ακριβώς το είχαν ενταφιάσει, σαν ένα ζωντανό σώμα. Thank you.
Τι είναι αυτό που σας φέρνει κοντά στη χάρη του Αγίου? Η πίστη. Απέναντι στο Θεό και απέναντι στους Αγίους. Συνέχεια, όποτε έχει λειτουργία, έρχομαστε. Συνέχεια. Τι είναι αυτό που σας φέρνει στον Άγιο? Ο Άγιος, που είναι ο Λόσομος. Το 1832 οι Τούρκοι προσπάθησαν να κάψουν το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου. Το σκήνομά του όμως παρέμεινε αλόβητο. Άναψαν μία φωτιά όπου έριξαν το λείψανο το ίδιο του οσίου για να το κάψουν. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος άνοιξε τα μάτια, τους κοίταξε τόσο αυστηρά που άφησαν εκεί και τα λάφυρα και τα όπλα τους. Την άλλη μέρα οι χριστιανοί που γύρισαν από τα γύρω ορεινά που είχαν διαφύγει και ψάχνοντας μέσα στις τάχτες και στη Χόβολη, βρήκαν το λείψανο του οσίου όπως ακριβώς το προσκυνήσατε σήμερα. Ξεχωρίζουν στο μεγαλοπρεπή ναό τα εγγεγραφημένα του θαύματα και τοιχογραφίες με την ιστορική διαδρομή των Ελλήνων από το Προκόπι της Καπαδοκίας στο Προκόπι Ευβοίας, μαζί με τη μεταφορά του λειψάνου μέσα από πολλές περιπέτειες. Έξω από τη Ρόδο, το πλοίο έπεσε σε θαλασσό ταραχή. Έμεινα κυβέρνητο. Ο πλοίαρχος δεν μπορούσε να το οδηγήσει και του αποκάλυψαν ότι στο αμπάρι έχουν ένα λείψανο. Αποφάσισαν να κατέβουν να το ανεβάσουν στο κατάστρωμα. Όταν κατέβηκαν, βρήκαν το λείψανο αναποδογυρισμένο και πράγματα πεσμένα πάνω από το λείψανο. Όταν τον έβγαλαν στο κατάστρωμα, το καράβι αμέσως βρήκε τη ρότα του. Ήρθαμε εδώ, είχαμε ένα τάμα στον Άγιο και ήρθαμε να προσκυνήσουμε. Αλλά τον έχουμε θαυματουργό. Πιστεύετε στα θαύματά του? Πιστεύουμε, ναι, ναι. Η Λάρνακα του Αγίου ανοίγει όταν το θελήσει και το αποφασίσει ο ίδιος. Όταν αποφασίσει να αλλαχθούν τα αμφιά του. Περισσότεροι που έρχονται εδώ και προσκυνούν πηγαίνουν στο καμαράκι μέσα και φοράνε το καπελάκι του, τη ζώνη του, τα οποία τα φοράνε, ειδικά τη ζώνη, σε διάφορα σημεία του σώματος. Στον ώμο, στη μέση, στο πόδι, ανάλογα που έχουν κάποια πάθηση, κάποιο πρόβλημα υγείας. Και πολλοί έχουν πει ότι έχουν δει βελτίωση ή κάποιοι έχουν θεραπευτεί. Όταν ο μπαμπάς μου ήταν εδώ, παπαδάσκαλος στη Δαφνούσα. Στη Δαφνούσα είχε τα νεφρά του και είχε πάει στην Αθήνα. Εδώ όμως ερχόταν κάποια καλόγρια και όταν έμαθε πήγε το σκουφάκι του Αγίου Ιωάννου, έμαθε ότι ήταν στο νοσοκομείο. Την Παρασκευή που το πήγε το βράδυ έπεσε ο λίθος από τα νεφρά του που ήταν τόσο μεγάλος, χωρίς ενηχείρηση. Ήταν Κυριακή απόγευμα και ήρθαμε να κάνουμε την παράκληση εδώ στον Άγιο όπως κάθε Κυριακή. Και μας περίμενε εδώ ένα ζευγάρι από τον Πειραιά. Η κοπέλα κρατούσε έναν φάκελο με έγγραφα στα χέρια της. Και μας είπε, «Πάτερ, αυτά μου τα ζήτησε ο Άγιος». Και μου εξήγησε. Εκείνη τη χρονιά είχε διαγνωστεί με καρκίνο στην μήτρα. Πήρε τις εξετάσεις από τον γιατρό, τη διάγνωση, και έφτασε εδώ. Και καθώς προσευχόταν στο λείψανο του Αγίου, τα ακούμπησε στα πόδια του Αγίου. Τη στιγμή που τα ακούμπησε, άκουσε μία φωνή, «Να επιστρέψεις με τις καθαρές εξετάσεις». Γύρισε δίπλα της να δει και δεν είδε κάποιον άνθρωπο που να δικαιολογεί μια τέτοια φωνή και τόσο κοντά της, και κατάλαβε ότι ήταν από τον Άγιο. Επέστρεψε με την ελπίδα στον ίδιο γιατρό. Επανέλαβε τις εξετάσεις και ο γιατρός τη ρώτησε, «Μήπως επισκέφτηκες άλλο γιατρό?» Η κοπέλα του είπε τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Πήρε λοιπόν τη δεύτερη διάγνωση, όπου ο γιατρός παρατηρεί απόξεση, δηλαδή κάποια επέμβαση, και είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό, και έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή και τα δύο έγγραφα, τη διάγνωση με τον καρκίνο και την διάγνωση την καθαρή, όπως τα ζήτησε ακριβώς ο Άγιος. Δίπλα από το ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μπορεί να βρει κανείς εμπορικά καταστήματα, αλλά και το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού, απόλυτα ταυτισμένο και συνδεδεμένο με τον Άγιο. Όπως φυσικά και τον Ξενώνα, που φιλοξενεί επισκέπτες από το εξωτερικό. Δίπλα ακριβώς από το ναό υπάρχει ο Ξενώνας, 160 κιλών περίπου, στον οποίο φιλοξενούνται προσκυνητές από όλο τον κόσμο. I'm here to visit Santo Ioan. We feel good. It's very, very, very nice, the church. Sì, e qualcosa, qualcosa che si vede ogni tanto, che rimane in cuore.
una chiesa per tutti i credenti. It's wonderful. San Giovanni Russo è un santo protettore. I feeling il suo amore. Πέρα από τα θαύματα, σήμερα οι πιστοί μιλούν και για το φιλανθρωπικό έργο του που κάνετε εδώ στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Ουσιαστικά είναι το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως που ενισχύεται από τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, διότι το προσχήμα του Όσιου Ιωάννη του Ρώσου ανήκει στη Μητρόπολη Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείων Σποράδων. Ναι, είναι τεράστιο το φιλανθρωπικό έργο. Ενισχύει το προσκύνημα τα κοινοφελή ιδρύματα της Μητροπόλεως, το ορφανοτροφείο, το γυροκομείο, τις παιδικές κατασκηνώσεις. Φοιτητές με υποτροφίες του προσκυνήματος σπουδάζουν,